Να προσέλθει η μάρτυς κυρία Μαργαρίτα Καρά. Η Μαργαρίτα Καρά. Η οποία από ό,τι φαίνεται είναι τυφλή, γιατί δείτε το κραγιόν που φοράει. Είστε κυρία Μαργαρίτα Καρά. Μάλιστα. Ταυτότητα. Περάστε. Το χέρι σας στο Ευαγγέλιο. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ορκίζομαι. Σας ακούμε. Κυρία Καρά, είστε καλά. Ναι. Ναι, συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ να το αντέξω. Μάνα μου είναι και ας τη γνώρισα πρόσφατα. Τόσα χρόνια τη στερήθηκα. Και τώρα θέλουν να μου την πάρουν ξανά. Δεν πρόλαβα να τη χαρώ. Δεν πρόλαβα να χαρώ την αγκαλιά της, την αγάπη της, τη στοργή της. Όταν λέτε ότι τη γνωρίσατε πρόσφατα. Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα με θετούς γονείς. Πριν λίγους μήνες, λοιπόν, είχα την τύχη να γνωρίσω τη φυσική μου μητέρα. Και από την πρώτη μέρα κατάλαβα ότι είναι μια αγία. Βοήθειά μας. Τόσα χρόνια ονειρευόμουν μια μάνα. Μια μάνα συμπονετική. Και όταν τη γνώρισα, τι να σας πω. Για το χαρακτήρα της. Για την καρδιά της που είναι γεμάτη αγάπη. Μόνο χαρά ξέρει να δίνει αυτή η γυναίκα. Και έκανα ένα τούπλο στο κεφάλι. Υπάρχει μια σοφή ρίση, κύριε Πρόεδρε. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος. Και είναι αλήθεια. Ξέρετε γιατί. Γιατί όλοι αυτοί που την κατηγορούν σήμερα έχουν ωφεληθεί από εκείνη. Μια ολόκληρη περιουσία άφησε στην ύφη της και τον εγγονό της. Κι όμως την κατηγορούν. Γιατί θέλουν ακόμα και τη ζωή της. Κυρία Καρά, κάτι σχετικό με την υπόθεση γνωρίζετε. Γνωρίζω τη μητέρα μου, κύριε Πρόεδρε, και δεν είναι ικανή να κάνει φόνο. Η γυναίκα αυτή, όταν έμαθε ότι δολοφονήθηκε ο Μακαρίτης, ο Χατζηβασιλείου, έγινε ράκος, κατέρευσε. Πόσο μάλλον όταν ο αστυνόμος Σταυρίδης τη βρήκε και της είπε ότι ο ίδιος είχε κάνει το φόνο. Αυτό σας το είπε η μητέρα σας. Φυσικά. Μου είπε ότι ο αστυνόμος Σταυρίδης πήγε και τη βρήκε και ομολόγησε το φόνο. Και είχε φροντίσει ώστε να κατηγορηθεί η μητέρα μου γι' αυτό. Σας μετέφερε το λόγο για τον οποίο θα έκανε κάτι τέτοιο. Τη θεωρούσε φυσική αυτουργό της δολοφονίας της γυναίκας του. Και έπρεπε να τιμωρηθεί. Δεν μπορούσε να της χρεώσει εκείνο το φόνο, έτσι της χρέωσε τη δολοφονία του Χατζηβασιλείου. Αυτό σας το είπε η μητέρα σας. Ναι. Μου επαναλάμβανε συνεχώς μια φράση του Σταυρίδη. Δεν θα την ξεχάσω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ το δολοφόνο της γυναίκας μου τον σκότωσα. Εσένα θα σε κλείσω ισόβια στη φυλακή για ένα φόνο που δεν έκανες και αυτή θα είναι η τιμωρία σου. Και να που φτάσαμε, κύριε Πρόεδρε. Να κατηγορείτε μια αγία και άρρωστη γυναίκα. Μια αθώα. Γιατί είναι αθώα. Και όσο ζω θα το φωνάζω. Εγώ θα ανεβάσω την πίεση που δεν έχω και δεν αντέχω το κακό θέατρο. Συγγνώμη, δεν μπορώ άλλο. Το λόγο έχει η πολιτική αγωγή. Εγώ έφυγα, δεν αντέχω άλλο να την ακούω. Κυρία Καρά, μας είπατε προηγουμένως ότι γνωριστήκατε με τη μητέρα σας πρόσφατα. Έτσι είναι. Μπορείτε να μας πείτε τους λόγους. Η δική μου ιστορία δεν έχει σχέση με την υπόθεση. Αυτό αφήστε να το κρίνει το δικαστήριο. Κύριε Πρόεδρε, θα δικάσουμε τη μάρτυρα τώρα. Κύριε Πρόεδρε, η μάρτυρα προηγουμένως αποκάλεσε την κατηγορουμένη ως αγία. Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε πώς μια αγία φτάνει να εγκαταλείπει το παιδί της σε ξένα χέρια. Αναγκάστηκε να το κάνει. Φυσικά και αναγκάστηκε. Αφού ήσασταν καρπός μιας εξωσυζυγικής σχέσης. Κάνω λάθος? Η κυρία Λαζαρίδη έμεινε έγκυος από τον εραστή της. Όταν το έμαθε ο σύζυγός της, αυτοκτόνησε. Γι' αυτό και σας εγκατέλειψε αμέσως μετά τη γέννησή σας. Και σας ανακάλυψε μόνο όταν είχε ανάγκη τις σκοτεινές σας υπηρεσίες. Τι είναι αυτά, κυρία Πρόεδρε? Ποιες σκοτεινές υπηρεσίες? Η συνάδελφος επιμένει να δικάζει τη μάρτυρα. Κυρία συνήγορε,
Παρακαλώ, περιοριστείτε στη δίκη που εκδικάζουμε. Κυρία Πρόεδρε, η κυρία Καρά μας έδωσε ένα παραπλανητικό προφίλ της κατηγορουμένης και εμείς παραθέτουμε τα γεγονότα που τα αποδεικνύουν. Αυτό είναι το επιχείρημά σας? Ότι είμαι εξόγαμο? Ναι, δεν το κρύβω. Είμαι καρπός ενός μεγάλου έρωτα, κι ας ήταν παράνομος. Δεν χρειάζεται να απολογήσετε γι' αυτό, κυρία Καρά. Όχι, κύριε Ρούσο, να μ' ακούσουν. Η μάνα μου σπάραξε όταν με αποχωρίστηκε. Αρρώστησε από τον καημό της. Μόλις έγινε καλά, λοιπόν, η πρώτη της έγνοια ήταν να ψάξει να με βρει και να με φέρει κοντά της. Και από τη μέρα που με βρήκε, με γεμίζει με αγάπη. Πολύ συγκινητικό. Κρίμα που δεν κάνατε κι εσείς το ίδιο για το γιο σας. Κύριε Πρόεδρε. Απλώς λέω, κύριε Πρόεδρε, αν όντως η Μάρτης ήταν φορτισμένη από τα βιώματά της, δεν θα έπρεπε να εγκαταλείψει και αυτή το εξόγαμο παιδί της σε ξένα χέρια και μάλιστα σε κάποιον ο οποίος δεν έχει καν συγγένεια με το παιδί της. Διαμαρτυρόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Αυτό δεν είναι εξέταση μάρτυρα. Εδώ απαγγέλει κατηγορητήριο. Αν κάτι από αυτά που ισχυριστήκαμε είναι αναλυθές, σας προκαλώ να με μηνύσετε. Να το κάνετε. Αλλά δεν προτιθέμεθα να ακούμε μάρτυρες που φορτίζουν το κλίμα για να θωώσουν την κατηγορουμένη και να ενοχοποιήσουν έναν έντιμο αστυνομικό που δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Ησυχία, παρακαλώ, ησυχία! Ησυχία! Ησυχία, παρακαλώ, ησυχία! Θα εκενώσω την αίθουσα, ησυχία! Σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν κάποιοι κανόνες και απαιτώ να τηρούνται. Και οι δύο πλευρές έχετε ξεπεράσει το όριο αρκετές φορές. Δεν θα επιτρέψω αυτό να επαναληφθεί. Συγγνώμη αν αντέδρασε υπερβολικά. Όμως πάνε να φορτώσουν το φόνο σε ένα νεκρό. Κάποιον που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Εγώ είπα αυτά που γνώριζα, κύριε Πρόεδρε, όπως είχα καθήκον να κάνω. Καλώς, καταλάβαμε. Υπεράσπιση, έχει ερωτήσεις? Όχι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Μάρτη. Μπορείτε να πηγαίνετε. Ευχαριστώ. Να προσέλθει ο επόμενος μάρτυρας, Στέφανος Καρτάλης.